όπως και σε όλη την Κρήτη, είναι οι κλιματολογικές συνθήκες ιδανικές για το ελαιόλαδο. Αυτό θυμάμαι από τον παππού μου. Ο παππούς μου τότε που μαζεύανε τις ελιές μία-μία έκανε 14.000 οκάδες λάδι. Ξεκινήσαν μετά, οι ελιές ήταν πάντα στον κάμπο παλαιότερα. Αρχίσαν οι ελιές να αντικαταστούνται και να πηγαίνουν προς τα βουνά, προς τα πλάγια. Και εκεί το ελαιόλαδο έγινε ποιοτικός πολύ καλύτερο, διότι αποφεύγει τις πολλές υγρασίες και έχει βέβαια μεγαλύτερη ταλαιπωρία όταν είναι λίγο γερτό το γράφι και ανώμαλο να καλλιεργείς και να μαζεύεις ελιές. Αλλά οι κάτοικοι αυτό βρήκαν, με αυτό ασχολούνται και αυτό αγαπάνε.